ευρώ προς το κράτος. Την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση για την ευθανασία άνοιξε η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής. Το πρώτο θέμα που ξεκαθαρίστηκε ήταν ότι δεν τίθεται θέμα παροχής της δυνατότητας επιλογής μεταξύ ζωής και θανάτου. Τη συζήτηση για την ανάγκη νομιμοποίησης της επιλογής ενός ασθενής σε ανίατη ιατρική κατάσταση μεταξύ του επίπονου και του αξιοπρεπούς θανάτου, δηλαδή της ευθανασίας, άνοιξε το πρωί η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Προσκεκλημένη της Επιτροπής ήταν σωρία ειδικών και ενδιαφερόμενων μερών, όπως η Εκκλησία και οι εκπρόσωποι της νομικής και ιατρικής επιστήμης, με τη συζήτηση να γίνεται σε επικοδομητικό κλίμα. Άπτεται διαφόρων βιοειθικών και διοντολογικών ερωτημάτων, όπως είναι το δικαίωμα του ασθενή σε ένα αξιοπρεπή θάνατο, το δικαίωμα του ασθενή να αρνηθεί την προτινόμενη θεραπεία και ποια είναι η ιατρική συμβολή. Το όλο θέμα είναι υπαρξιακό και έχουμε το δεδομένο ότι από πλευράς ανθρωπίνων δικαιωμάτων το άτομο δικαιούται την αξιοπρεπή ζωή. Και το ερώτημα το οποίο άρχισε η συζήτηση σήμερα είναι κατά πόσον δικαιούται και ένα αξιοπρεπή θάνατο. Ο κύριος της ζωής και του θανάτου, εξάκρας συλλήψεως από την ώρα της σύλληψης μέχρι και την ώρα του θανάτου και με την ελπίδα βέβαια ότι ο θάνατος είναι μια μετάβαση στην αθανασία, ασφαλώς είναι ο Θεός. Ωστόσο αυτό δεν αποκλείει σε αυτή την φάση όπου τα πάντα συνεργούν ή αλλάζουν μορφή να δώσει και μια θέση, όχι αντίθεση, η Εκκλησία. Ανάμεσα στα ζητήματα που εγείρονται για να σχηματιστεί η νομοθεσία είναι η διασφάλιση ότι η απόφαση λαμβάνεται αναμφίβολα και ελεύθερα από τον ασθενή, καθώς και το τι θα ισχύει για ανήλικους. Μεταξύ άλλων, για την νομιμοποίηση της ευθανασίας χρειάζονται τροποποιήσεις τόσο στο Σύνταγμα όσο και στον ποινικό κώδικα.